Περίπου 1.000 άτομα διαδήλωσαν τη Δευτέρα στο κέντρο της Μόσχας. Εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην πρόθεση της Κριμαίας να ενωθεί με τη Ρωσία μετά το δημοψήφισμα της 16ης Μαρτίου. Οι διαδηλωτές στάσσονται κατά του πολέμου, όμως βλέπουν θετικά τις κινήσεις της Ρωσίας στην Κριμαία. Χαρακτηρίζουν τρομοκράτες τα μέλη της μεταβατικής κυβέρνησης της Ουκρανίας. Οι τρομοκράτες κατέλαβαν την εξουσία στο Κίεβο και έδιωξαν τον νόμιμο πρόεδρο. Ο πρόεδρος βρίσκεται εκτός και πιστεύω ότι η χώρα διοικείται από τρομοκράτες, λέει ένας διαδηλωτής. Διαδήλωση έγινε και στη Σιμφερόπολη της Κριμαίας, έξω από τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού των Τατάρων, ATR. Οι διαδηλωτές τάχθηκαν κατά του δημοψηφίσματος και της ένωσης με τη Ρωσία. Όταν ένοπλοι δεν έχουν διακριτικά συστολές τους, μπορείς να τους θεωρήσεις τρομοκράτες. Και οι εκπρόσωποι των αρχών είναι γκάνγκστερ. Ένταση επικράτησε όταν υπήρξαν και φιλορώσοι διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα εναντίον εκείνων που τάσσονται κατά της προσάρτησης της Κριμαίας στη Ρωσία.